Ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ ήταν η αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια, κερδίζοντας με 3-1 τον Παναθηναϊκό στο πρώτο σούπερ ντέρμπι της προημιτελικής φάσης, ενώ σκορ πρόκρισης στους 4 έτυχαν ο ΠΑΟΚ και ο Απόλλων. Να δούμε όλα τα σημερινά αποτελέσματα. Στους δέκτες σας λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 3-1, Απόλλων Αθηνών Σκόντα Ξάνθη 4-0, Άρης Αθηναϊκός 2-1 και ΠΑΟΚ Τρίκαλα 3-0. Οι επαναληπτικοί αγώνες, οι αγώνες ρεβάνς θα γίνουν στη κέρδισε με 3-1 τον Παναθηναϊκό και έχασε πολλές κλασικές ευκαιρίες για ακόμα μεγαλύτερο σκορ. Τον γκολ του Αλεξούδη στο 89 κράτησε στο παιχνίδι της πρόκρισης τους πράσινους, κάτι που τόνισε μετά τη λήξη του αγώνα τόσο ο Μπάγεβιτς όσο και ο Ρότσα. Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι, αλλά ο Πολωνός γίγαντας του Παναθηναϊκού Γιώζεφ Βάντσικ φάντασε πολύ δύσκολους αντίπαλους για το δικέφαλο που κυνηγούσε το πρώτο γκολ. Αυτό ήρθε τελικά στο 28 λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Τσάρτα ο Καλιτζάκ δεν μπόρεσε να απομακρύνει και έτσι έγινε το 1-0. Οι παίκτες του δικέφαλου προσπάθησαν να αυξήσουν τη διαφορά στο σκορ, αλλά και ο Παναθηναϊκός έχασε στο 52 με τον Βαζέχα την πρώτη του ευκαιρία. Στο αμέσως επόμενο λεπτό όμως ο Χρήστος Κωστής ήταν αυτός που είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα με τη βοήθεια και του Βασίλη Τσάρτα. Τα γκολ της ΑΕΚ τριπλασίασε στο 77 με εκπληκτικό χτύπημα φάουλο του Μούρκετ Σπάγια που δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Βάντσι. Από εκεί και πέρα η Ένωση έχασε και άλλες ευκαιρίες πετυχαίνοντας και ένα γκολ με τον Χρήστο Κωστή που συνελήφθη όμως σε θέση offside και έτσι η φάση ήταν ως μη γενόμενη. Από πλευρά μας πάρα πολύ καλό. Έλεγα καλύτερα το παιχνίδι. Σε διάρκεια, ΑΕΚ πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό έπαιξε 90 λεπτά. Και εκεί ευχαριστήθηκα περισσότερο από κάτι άλλο. Το φιλί της ζωής στον Παναθηναϊκό έδωσε ένα λεπτό πριν τη λήξη ο Αλέξης Αλεξούδης μετά από πάσα του Χρήστο Βαζέχα. Η Άκη ήταν καλύτερη από εμάς. Είχε τα στοιχεία για να κερδίσει το παιχνίδι, όπως ήταν καλή κυκλοφορία της μπάλα, πάθος. Ευτυχώς για εμάς που ήρθε το γκολ το τελευταίο λεπτό. Αύριο μας, παιδιά, μετά να τα πούμε όλα μαζί, μην βιάσει. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποχώρησαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις, ενώ ο πρόεδρος της ΑΕΚ δεν επιφυλάχθηκε για τη ρεβάνση ό,τι αφορά το ποιος θα προκριθεί. Πέρα από τη σύνεση και τη σοβαρότητα υπάρχει εντιμότητα και εντιμότητα θα πει να λες αυτό που πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι τελείωσε η πρόκριση, ότι η ΑΕΚ προκρίθηκε. Με το ένα πόδι στην τετράδα βρίσκεται ο Απόλλωνας μετά το 4-0 επί της Σκόντα Ξάνθης. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ καθυπνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και σε... Τα σαρωτική περιοχή ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Καλιτζάκη στο 29, όταν ο διεθνής αμυντικός προσπάθησε να απομακρύνει σέντρα του Βασίλη Τσάρτα. Στο 52 Τσάρτα σέντραρε, ο Κωστής έκανε προβολή και αφού η μπάλα βρήκε και το πόδι του Αποστολάκη, κατέληξε στα δίχτυα του Βάντζικ. Στο 77 ο Τιμούρ Κετσπάγια σημείωσε το καλύτερο γκολ του αγώνα με δυνατό σουτ. Έτσι έγινε το 3-0. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στο 89 με πλασέ του Αλεξούδη σε 3-1, δίνοντας περισσότερο ενδιαφέρον στη ρεβάνς που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από εμάς. Είχε τα στοιχεία για να το ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο. ΑΕΚ πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό έπαιξε 90 λεπτά. Και εκεί ευχαριστήθηκα περισσότερο από κάτι άλλο και από το σκορ. Στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός για τα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Και οι δύο τεχνικοί των αντιπάλων, ωστόσο, δήλωσαν ότι τίποτα δεν έχει οριστικά κριθεί για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στην περιγραφή είναι ο Γιώργος Ανελάκης και στο ρεπορτάζ ο Νίκος Πετράτος. Τσάρτας. Ο Τσάρτας θα μπει με στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει και την παράλληλη σέντρα. Καλιτζάκης, ο τραγικό λάθος από τον διεθνή αμυντικό. Η ΑΕΚ στο 28 προηγείται 1-0. Τσάρτας. Τσάρτας που θα κάνει τελικά τη σέντρα είναι ο Κωστής εκεί. Έξοχο πλασέκι, ΑΕΚ 2-0 στο 53. Το φάουλ τελικά από τον Σαβεύσκη θα συνεχίσει στον Κεσπάγια. Φοβερό το σούτ από τον Γεωργιανό. Άγαλμα ο Βάντσικ. Η ΑΕΚ στο 78 προηγείται με 3-0 του Παναθηναϊκού. Βαζέχα. Θέλουμε δύο λεπτά για το παιχνίδι. Αλεξούδης, τριάτερο τον Ματσίδη και 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Ελπίδες πλέον για τη ρεβάνς. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και ο μονίμως ανικανοποίητος Ντούσαν Μπάγεβιτς το παραδέχτηκε. Ήταν ένα παιχνίδι από πλευρά μας πάρα πολύ καλό. Έλεγα καλύτερο το παιχνίδι. Σε διάρκεια, ΑΕΚ πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό έπαιξε 90 λεπτά. Πρώτο παιχνίδι τελείωσε, έχουμε ένα ακόμα δεύτερο. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Έχουμε ένα σκορ αρκετά, θα έλεγα, καλό, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα δεν μπορούσε παρά να αναγνωρίσει την ανωτερότητα της αντιπάλου. Όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερο πρέπει να το παραδεχτούμε. Η Άκη ήταν καλύτερη από εμάς. Είχε τα στοιχεία
για να κερδίσει το παιχνίδι, όπως ήταν καλή και κυκλοφορία της μπάλα, πάθος. Και ευτυχώς για μας που ήρθε το γκολ το τελευταίο λεπτό και μας δίνουν κάποιες ελπίδες για το ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χωρίς εκπλήξεις κύλησαν τα υπόλοιπα τρία. Παρουσία του Χρήστου Μαλαδένη που επανήλθε στο χρόνο ρεκόρ των 45 ημερών και λύνει τα χέρια του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Υπάρχει όμως και προβληματισμός στο δικέφαλο αφού η ίωση της εποχής επηρέασε και αυτόν και επικρατεί κίτρινος πυρετός. Σαμπανάτζοβιτς και Μανολάς έχουν 5 κάρτες ενώ με 2 είναι Μπορμπόκης, Τσάρτας, Παυλόπουλος και Κασάπης. Έτσι τα μάτια του πρωταθλήματος με Άρη και Παναχαϊκή που προηγούνται της ρεβάνς με τους πράσινους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Στην αντίπερα όχθη η σημερινή μέρα δεν ήταν ότι καλύτερο, όμως η παρουσία του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιώργου Βαρδινογιάννη στην προπόνηση λειτουργήσε θετικά και όλοι πλέον βλέπουν το κρίσιμο κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος στην Ξάνθη με την τοπική ομάδα. Νότα αισιοδοξία στο πράσινο στρατόπεδο έδωσε τον γκολ του Αλεξούδη στο 89ο λεπτό του χθεσινού αγώνα, αλλά και ο Χουάν Μπορέλη που επανήλθε στις προπονήσεις και είναι πολύ πιθανό να προλάβει τον επαναληπτικό αγώνα με την ΑΕΚ. Ενδιαφέρον έχει να ρίξουν μια ματιά στο παρελθόν των αναμετρήσεων των δύο ομάδων, όποτε συναντήθηκαν πριν τον τελικό θεσμό του κυπέλου. Ο δικέφαλος μετράει 5 προκρίσεις έναντι 2 του Παναθηναϊκού. Στις περιόδους 49-50, 51-52, 55-56, 77-78 και 80-81, η πρόκριση βάθηκε κίτρινη, ενώ στο τριφύλι πήγε το 66-67 και το 85-86. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και δύο φορές το 93-94 και 95-96, στο πλαίσιο των προκριματικών ομίλων του κυπέλου, με μια ισοπαλία και μια νίκη του Παναθηναϊκού. Αυτή ήταν η γλώσσα των αριθμών.